last but not least, η τελευταία ενότητα της πρώτης ημέρας της Prodexpo. Έχουμε ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι θα συζητηθεί έτσι πρώτη φορά. Είναι η πρώτη μας έτσι, κουβέντα που θα κάνουμε για την σύνδεση της αειφορίας, της βιωσιμότητας των κτηρίων με το real estate, κατά πόσο το ευνοεί και όλα αυτά που συνδέονται και όλες με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Είμαι η Αλίση Κοροβέση από το INZEB και σε συνεργασία με το GBCI, το οποίο υποστηρίζει τη συγκεκριμένη ενότητα. Θα κάνουμε αυτή την παρουσίαση. Έχουμε 4 πολύ καλούς ομιλητές και πολύ καλούς γνώστες του αντικειμένου. Να ξεκινήσω λοιπόν τις συστάσεις. Έχουμε κοντά μας την Λενιό τη Μυριβίλη, την καθηγήτρια Λενιό Μυριβίλη, η οποία είναι αντιδήμαρχος αστικής ανθεκτικότητας και πρασίνου του Δήμου Αθηναίων. Την Ναταλία τη Στράφτη, COO, Γενική Διευθύντρια Εργασιών της εταιρείας Grivalia. Τον κύριο Δημήτρη Ανδριόπουλο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Dimand, και τον Χαράλαμπο τον Γιαννικόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο της DCarbon. Στην ενότητα αυτή θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε κάπως, με κάποιον αρχικό έτσι τρόπο, κάποια βασικά ερωτήματα. Ερωτήματα τύπου εάν το υφιστάμενο real estate πλαίσιο στην Ελλάδα ευνοεί την κατασκευή ή υποστηρίζει τα βιώσιμα και ανθεκτικά κτίρια. Θα ζητήσουμε απαντήσεις για το πώς συσχετίζεται η βιωσιμότητα ως μια βάση για την διαμόρφωση ανταγωνιστικών επενδυτικών real estate προϊόντων και προϊόντων εν γέννη. Θα συζητήσουμε για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής που δυστυχώς αποτελέσματά της και επιπτώσεις της έχουμε ζήσει το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα και μάλιστα το τελευταίο 1,5 χρόνο πάρα πολύ έντονα σε κάποιες περιοχές και πώς αυτό μπορεί να συνδεθεί με την απαξίωση των υφιστάμενων ακινήτων. Και τέλος, να δούμε λιγάκι για τους οδικούς χάρτες ή αλλιώς τα πλάνα και τις στρατηγικές και πώς θα μπορούσαν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και όλοι οι βασικοί παίκτες του real estate θα μπορούσαν να συνδεθούν ώστε να δημιουργηθεί ένα καλό, σωστό, βιώσιμο πλάνο για να μπορούμε να μιλήσουμε για ευημερεύουσες, ανθεκτικές κοινωνίες, πόλεις ή ακόμα και χώρες. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση, να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα ή όποια άλλα ερωτήματα προκύψουν μέσα από τις παρουσιάσεις, θα ήθελα να προσκαλέσω τον καθένα από εσάς ξεχωριστά, ξεκινώντας από τη Λενιό τη Μυριβίλη, για μια πολύ σύντομη τοποθέτηση, ο καθένας από την οπτική που βλέπει το συγκεκριμένο θέμα και μετά θα προβούμε στις ερωτήσεις. Λενιό. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η Αθήνα μαζί με άλλες 100 πόλεις μπήκανε σε ένα δίκτυο πόλεων που λέγεται 100 ανθεκτικές πόλεις, που ανήκει στο ίδρυμα, το ξεκίνησε το Ίδρυμα Rockefeller. Και μαζί με τη Νέα Υόρκη, το Παρίσι, το Μεντεγίν, τη Ραμάλα, πάρα πολύ διαφορετικές μικρές και μεγάλες πόλεις, τρέξαμε την ίδια μεθοδολογία. Για να προσπαθήσουμε να κάνουμε μία στρατηγική ανθεκτικότητας για την κάθε πόλη καταρχήν και μετά να αρχίσουμε να υλοποιούμε τις δράσεις για να κάνουμε αυτές τις πόλεις πιο ανθεκτικές. Γιατί? Υπάρχουν τρία βασικά πράγματα που κάνουν τις πόλεις εξαιρετικά ευάλωτες αυτές τις δεκαετίες, με πρωτόγνωρους ρυθμούς. Αυτή η εικόνα είναι πολύ τρομακτική. Βλέπετε, το 2050, το 70% των ανθρώπων θα ζουν σε αστικά κέντρα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία της Γης. Ήδη βρισκόμαστε σε μια τέτοια τρελή αστικοποίηση και οι πόλεις, μην ξεχνάμε ότι πιάνουν ένα 2-3% της επιφάνειας της γης. Μιλάμε δηλαδή για ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό της γης που πια ζει το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων. Η κλιματική αλλαγή είναι μια άλλη τεράστια πίεση που ασκείται στις πόλεις. Και το άλλο κομμάτι είναι η παγκοσμιοποίηση και μια πολύ γρήγορη και σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη κίνηση ανθρώπων, κεφαλαίων και πληροφορίας, η οποία ξανά πιέζει με πρωτόγνωρους τρόπους τα αστικά κέντρα. Τι είναι αστική ανθεκτικότητα? Αστική ανθεκτικότητα ορίζεται από αυτό το πρόγραμμα ως η ικανότητα κατοίκων, κοινοτήτων, θεσμών, επιχειρήσεων και δομών μιας πόλης να επιβιώνουν, να προσαρμόζονται και να εξελίσσονται ανεξάρτητα από τις χρόνιες πιέσεις και τις κρίσεις που τυχόν αντιμετωπίζουν. Η λογική είναι ότι με αυτό το πρόγραμμα βλέπουμε την πόλη σαν ένα σύστημα. Δηλαδή δεν το βλέπουμε ξεχωριστά τα στοιχεία της πόλης, όπως ας πούμε τις υποδομές της, την οικονομική της δραστηριότητα, τη διοίκηση και την πολιτική της διάσταση
την κοινωνική, το κοινωνικό της κεφάλαιο, αλλά προσπαθούμε να δούμε την πόλη σαν ένα σύστημα που όλα αυτά τα συστήματα επιδρούν το ένα στο άλλο και την κάνουν να αντέχει ή να μην αντέχει σε πιέσεις ή σε ξαφνικές κρίσεις. Τέλος πάντων, προχωρήσαμε μέσα από πολύ... Αυτή όλη η μεθοδολογία ξεκινάει με το να εμπλέκεις τους κατοίκους και να τους ρωτάς τι είναι αυτό που σε τρομάζει, τι είναι αυτό που σε φοβίζει στην πόλη, ότι μπορεί να συμβεί. Και καταλήξαμε μετά, μιλώντας γύρω με περίπου 1000 ανθρώπους, στις 4 χρόνιες πιέσεις, δηλαδή τα πράγματα που κάνουν την πόλη πιο αδύναμη σε ένα μακρόχρονο, με ένα μακρόχρονο, με μακρόχρονο λογική, και στις ευνίδιες κρίσεις. Δεν είναι κάτι καινούριο, είναι πράγματα που περίπου τα ξέρουμε. Όλοι απλώς έχουν μπει, φτιάχνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπήκαμε στη λογική να φτιάξουμε μια στρατηγική για να ισχυροποιήσουμε την Αθήνα. Τώρα, προφανώς τα κομμάτια που έχουν πιο πολύ να κάνουν με το δομημένο ιστό της πόλης, είναι σχεδόν όλα από αυτά, αλλά ίσως προτεραιότητα έχει προφανώς η οικονομική κρίση. Όταν κάναμε αυτή την μελέτη και αυτή τη στρατηγική, που είναι εδώ και είναι κρεμασμένη σε PDF και στα αγγλικά και στα ελληνικά, μπορείτε να τη βρείτε δηλαδή στο διαδίκτυο, λέγεται «Στρατηγική Ανθεκτικότητας για την Αθήνα του 2030». Η κατάσταση με τα διαμερίσματα στην Αθήνα και με την κτηριακή κατάσταση στην Αθήνα έχει αλλάξει τα τελευταία 2-3 χρόνια ήδη. Δηλαδή, έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε να έχουμε, δηλαδή το ότι έχουμε αυτές τις αλλαγές, αντιμετωπίζουμε ένα καινούριο τοπίο αυτή τη στιγμή στην Αθήνα σε σχέση με πώς την ξέραμε πριν από μία δεκαετία ή 2 δεκαετίες. Οι γυρασμένες υποδομές είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για όλων των ειδών της υποδομής της πόλης. Οπότε έχουμε τη μεγάλη δυσκολία να έχουμε συστηματική συντήρηση και συνήθως πολύ μεγάλα κόστη για να κάνουμε, πραγματικά να ξανακάνουμε από την αρχή υποδομές ή για να βελτιώσουμε τις υφιστάμενες υποδομές. Η κλιματική αλλαγή είναι κάτι που είναι για μένα το πιο σημαντικό, γιατί έχουμε δώσει πάρα πολύ λίγη σημασία σε αυτήν. Ξέρουμε από μία μελέτη που έβγαλε μέσα στο 2018 η Moody's, ότι που εξέτασε ενδεικτικά 3 διαφορετικές πόλεις, εκ των οποίων μία είναι και η Αθήνα, ότι αν η Αθήνα δεν ουσιαστικά αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τις υποδομές της και ασχολείται με τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, θα έχει τεράστια προβλήματα στην πιστοληπτική της ικανότητα τα επόμενα χρόνια, γιατί θα υποστεί μεγάλο πλήγμα στις βασικές της οικονομικές και πλουτοπαραγωγικές της πηγές. Δεν έχει μπει ακόμα σαν δείκτης η κλιματική αλλαγή μέσα στο πώς βαθμολογεί η Moody's την πόλη ή τη χώρα μας, αλλά είναι κάτι που έχουν αρχίσει και το μελετάνε και βλέπουν ενδείξεις ότι είναι και αυτό ένα κομμάτι. Ενώ, για παράδειγμα, η Λισαβόνα, νομίζω ότι ήταν η άλλη πόλη που εξεταζόταν, που είχε αντίστοιχα θέματα με την κλιματική αλλαγή, είχε πολύ καλύτερες προδιαγραφές. Να πω λοιπόν πολύ γρήγορα το θέμα της κλιματικής αλλαγής και να το κλείσω κάπως εδώ, γιατί δεν θέλω να φάω το χρόνο σας. Ξέρουμε ότι τα κτίρια στην Αθήνα είναι κατά 80% χτισμένα ανάμεσα στο τέλη του 50 με μέσα του 80, μέσα της δεκαετίας του 80. Ξέρουμε ότι τα υλικά δεν είναι υψηλής ποιότητας. Ξέρουμε ότι δεν έχουμε καθόλου θερμική και ενεργειακή θωράκιση. Ξέρουμε ότι επίσης η άναρχη και πολύ στενή δόμηση, πέρα από το ότι τα υλικά τα ίδια καταλήγουν να υπερθερμαίνονται το καλοκαίρι και να κρυώνουν το χειμώνα, αλλά ειδικά το καλοκαίρι να θερμαίνονται με τρόπους που εντείνουν πολύ τη λεγόμενη αστική θερμική νησίδα. Επίσης, τα πολύ στενοί δρόμοι δεν αφήνουν τον αέρα να κινείται, οπότε εγκλωβίζεται ο ζεστός αέρας ανάμεσα στα κτίρια, όσο πιο κοντά είναι τα κτίρια, και δεν αφήνει να το δροσισμό της πόλης. Έχει πολύ μεγάλα προβλήματα το δροσισμό της πόλης, όπως και η έλλειψη πρασίνου, που σε μερικές περιοχές την έχουμε πολύ πιο έντονη στην Αθήνα, αλλά υπάρχουν περιοχές που δεν έχουμε μεγάλη έλλειψη πρασίνου. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η λογική της ανθεκτικότητας, όπως σας είπα πριν και θα τελειώσω με αυτό, βλέπει τα πράγματα σαν συστημικά και συνέχεια με αλληλεπιδράσεις. Δηλαδή,
έχουμε δει σε μεγάλες καταστροφές ότι περιοχές που είναι πυκνοκατοικημένες, που υφίστανται πολύ μεγάλες καταστροφές, παραδείγματος χάρη από κυκλώνες, στη Νέα Υόρκη για παράδειγμα, οι περιοχές που ήταν πολύ πυκνοκατοικημένες, ενώ θα περιμέναμε να έχουν πολύ περισσότερα θύματα και πολύ μεγαλύτερη δυσκολία να επανέλθουν σε κανονικές συνθήκες διαβίωσης, έχουν πολλές φορές πολύ καλύτερη, πολύ καλύτερες αποδόσεις σε μία περίοδο καταστροφής από περιοχές που είναι αεροκατοικημένες. Αυτό το λέω σαν ένα πολύ μικρό παράδειγμα, γιατί η λογική της κοινωνικής συνοχής και του κοινωνικού ιστού για πράγματα ακόμα, καταστροφές όπως η κλιματική αλλαγή ή άλλων ειδών πιέσεις και σοκς που υφίσταται η πόλη, παίζει ένα τεράστιο ρόλο. Δηλαδή, το ότι στην Αθήνα έχουμε καταφέρει μέσα από το είδος της πολυκατοικίας που έχουμε χτίσει να έχουμε μια σχετικά, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, καλή κοινωνική συνοχή και να μιλάμε για γειτονιές και να μιλάμε για μια ταυτότητα ακόμα σε περιοχές της πόλης, είναι ένα κομμάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό, μαζί δηλαδή με την ανάπτυξη του ενδεχομένως δομημένου ιστού, να το έχουμε πάντα υπόψη για τα θέματα της ικανότητάς μας να αντέχουμε σε δυσκολίες που έχει συνέχεια αυτή η κακομοίρα η πόλη. Σας ευχαριστώ. Στο Μελενιό. Μέσα στο πλάνο υπάρχουν οι γυρασμένες κατοικίες, άρα ουσιαστικά αυτό το θέμα το οποίο είπαμε στην αρχή, η απαξίωση των ακινήτων και το πώς ακριβώς συσχετίζει τη βιωσιμότητά τους, η ανθεκτικότητά τους και ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε σε αυτά. Και συμπληρώνω κάποιο άλλο στοιχείο μελέτης, ότι το ευρωπαϊκό κτηριακό απόθεμα θα συνεχίσει να υφίσταται, να υπάρχει, να λειτουργεί και να χρησιμοποιείται για τουλάχιστον 50 χρόνια ακόμα, το 80% αυτού. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνει και τα κίνητα της Ελλάδας μέσα σε αυτά, εκ των οποίων 35% είναι τα επαγγελματικά κίνητα. Δυστυχώς η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει την κατάρρευση κτηρίων, δεν μπορεί να αντέξει την καταστροφή των κτηρίων και την οικοδόμηση νέων. Θέλει να κινηθεί προς μια κατεύθυνση ανακατασκευής των υφισταμένων. Οπότε τα γυρασμένα, ίσως απαξιωμένα κίνητα σε πολλές περιπτώσεις είναι ένα θέμα το οποίο θέλω να το δούμε όλοι μαζί. Θέλω να παρακαλέσω την Ναταλία τη Στράφτη να μας τοποθετηθεί πάνω στο θέμα αυτό. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ την Άλλης και τον Χαράλαμπο για την πρόσκληση στη σημερινή εκδήλωση. Μία συνεργάτης μου στο γραφείο μου έστειλε αυτή τη φωτογραφία, η οποία θεωρώ ότι απεικονίζει με τον πιο σωστό τρόπο το τι σημαίνει ανθεκτικότητα. Ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα των οργανισμών όταν έρχονται αντιμέτωποι με απρόβλεπτες και ανεπιθύμητες συνθήκες, να λυγίζουν μεν, αλλά να μην σπάνε και να επιβιώνουν. Αν το σκεφτούμε λιγάκι, η ανθεκτικότητα δεν είναι κάτι τελείως καινούριο. Νόμοι και κανονισμοί αντισεισμικότητας και πυροπροστασίας υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μεγάλη Βρετανία από τις αρχές του περασμένου αιώνα, ίσως και πιο παλιά. Και αν δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα εφαρμόζονται σταδιακά τα τελευταία 60 χρόνια. Σήμερα όμως η ανθεκτικότητα έχει διευρυμένο νόημα και περισσότερους αποδέκτες. Διότι πέρα από την ικανότητα των κτηρίων να αντέχουν, η ανθεκτικότητα αφορά την δυνατότητά τους να εξελίσσονται και να προσαρμόζονται εύκολα και γρήγορα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του πληθυσμού. Τι εννοούμε μεταβαλλόμενες ανάγκες? Μίλησαν πολλοί οι συνομιλητές και η κυρία Μυριβίλη για την τάση του πληθυσμού να συγκεντρώνεται στα αστικά κέντρα. Λόγω αυτής της τάσης, συνεχώς αυξάνεται το κτηριακό απόθεμα. Η δε συμπεριφορά των κτηρίων έχει πολύ μεγάλη σημασία στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, διότι τα κτίρια καταλαμβάνουν περίπου το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, λίγο λιγότερο της κατανάλωσης νερού και της εκπομπής ρήπων. Οπότε, το ζητούμενο σήμερα για τα κτίρια μας είναι πώς θα κάνουμε αποτελεσματικότερη διαχείριση του χώρου μας, πώς θα αυξήσουμε την παραγωγικότητα σε χώρους καλύτερης ποιότητας και πώς θα το κάνουμε αυτό με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και χαμηλότερο κόστος ενέργειας. Αυτό ακριβώς είναι η ανθεκτικότητα σήμερα και αυτό το νόημα έχει και συνδέεται όλο και περισσότερο με τη βιωσιμότητα και την αειφορία. Δείτε αυτή την εικόνα. Είναι το κτίριό μας στη Νέα Ιωνία, στην καρδιά του φετινού καλοκαιριού, τον Αύγουστο. Δείτε πόσο νερό έχει μαζέψει.
Και αυτό, το κατάστημα πράκτη και ιδιοκτησίας μας στη Μάνδρα, στις πλημμύρες που έγιναν τον Νοέμβριο του 2017. Πέντε ακίνητά μας υπέστησαν ζημιές το τελευταίο 12μηνο από φυσικές καταστροφές ή από άλλες αιτίες. Ως αποτέλεσμα, οι μισθωτές μας δεν μπορούσαν να κάνουν χρήση των ακινήτων μας από 10 μέρες έως 6 μήνες. Στο διάστημα αυτό χρειάστηκε να διακόψουν ένα μέρος της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Εμείς είχαμε απώλειες εσόδων, είχαμε ζημιές στα κινητά μας. Η ασφαλιστική μας εταιρεία έπρεπε να μας αποζημιώσει. Στην περίπτωση της Μάνδρας γνωρίζετε πολύ καλά. Οι κάτοικοι υπέστησαν ανεπανόρθωτες ζημιές. Είχαμε απώλεια ζωής. Είχαμε ζημιά στις δημόσιες υποδομές. Ο Δήμος, η Περιφέρεια. Όλοι υπέστησαν κάποιας μορφής ζημιά, έμεσα ή άμεσα, μικρότερη ή μεγαλύτερη. Οπότε, όσο το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και οι επιπτώσεις του γίνονται πιο έντονα και πιο εμφανή, η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα των κτηρίων μας αφορά όλο και περισσότερο. Οι δύο έννοιες μοιράζονται αρκετές πτυχές και στην Κρυβάλια δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία και στις δύο. Φροντίζουμε να θωρακίζουμε συστηματικά τα κτίρια μας, το φέροντα οργανισμό τους, το κέλυφός τους, προσπαθώντας να τα κάνουμε πιο διαχρονικά στο χρόνο και να τα αναβαθμίσουμε ενεργειακά. Προσπαθούμε να εντοπίζουμε τυχόν αποκλίσεις από πολεοδομικούς κανονισμούς, από διεθνείς πρακτικές σε θέματα που έχουν να κάνουν με πυρασφάλεια και με περιβαλλοντικά. Και προσπαθούμε να συμμορφωνόμαστε. Αναθεωρούμε τακτικά τις πολιτικές μας και φυσικά επενδύουμε σημαντικά κεφάλαια στο να δημιουργήσουμε πράσινα και βιώσιμα κτίρια, όπως ήταν το Green Plaza, όπως ήταν το καταπληκτικό project που κάναμε στον Πειραιά σε συνεργασία με την Dimand στις πρώην εγκαταστάσεις της Παπαστράτος, το νέο μας εγχείρημα στον Άλυμο, 25.000 τετραγωνικά, και ακολουθούν ένα καινούριο κτίριο που πήραμε στα Δίου και Ομήρου, ένα νέο κτίριο που πήραμε στον Νέο Κόσμο. Θέλω να τονίσω ότι όλες οι πρωτοβουλίες που παίρνουμε δεν είναι οικονομικά ασύμφορες για εμάς. Έχουν οικονομική βιωσιμότητα. Και φυσικά, τα ωφέλη είναι ορατά και για μας και για τους μισθωτές μας. Διότι πετυχαίνουμε καλύτερο μίσθωμα, πετυχαίνουμε μεγαλύτερα ποσοστά πληρότητας, πετυχαίνουμε χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού και φυσικά χαμηλότερο ετήσιο κόστος συντήρησης. Δεν θα μπορούσα να κλείσω χωρίς να κάνω μια μικρή αναφορά στο πόσο σημαντικό είναι ο ιδιωτικός τομέας να συνεργάζεται με τον κρατικό μηχανισμό. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είχαμε ένα καταπληκτικό πάνελ νωρίτερα με τρεις δημάρχους που έδειξαν την καταπληκτική δουλειά που κάνουν στις πόλεις τους. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Διότι ακόμα και αν οι εταιρείες και οι οργανισμοί που είναι πιο γρήγοροι στο να παίρνουν αποφάσεις και στο να υιοθετούν νέες πρακτικές, παίρνουν όλα τα μέτρα για να κάνουν τα κτίρια τους ανθεκτικά, αν το περιβάλλον τους δεν είναι θωρακισμένο, τότε το πρόβλημα παραμένει. Οπότε πρέπει και ο κρατικός μηχανισμός να συμβάλλει ενεργά και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις, κάνοντας σωστή διαχείριση των χρήσεων γης και της πολεοδομικής νομοθεσίας, επενδύοντας σε βιώσιμες υποδομές και ενισχύοντας την εκπαίδευση σε θέματα που έχει να κάνει με αειφορία και βελτιώνοντας και αυξάνοντας το αστικό πράσινο. Με αυτή τη συντονισμένη προσπάθεια θεωρώ ότι όλο και περισσότερο θα βλέπουμε τα θετικά αποτελέσματα και βελτίωση της ποιότητας ζωής μας. Σε ό,τι αφορά την Κρυβάλια, θεωρούμε ότι οφείλουμε και ότι μπορούμε να συμβάλλουμε καθοριστικά σε αυτό που λέμε κλιματική ανθεκτικότητα και πλέον η στρατηγική μας διαμορφώνεται με βάση αυτή την αρχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Να υποθέσω λοιπόν ότι στο ερώτημα αν το real estate μπορεί να αντέξει το κόστος μη συμμόρφωσης με τις επιταγές ώστε να είμαστε πιο κοντά στην αειφορία, στη βιωσιμότητα, ώστε να καταπολεμήσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η απάντηση της Γκριβάλια είναι προφανώς όχι, έτσι. Μπορούμε να το κάνουμε ενσωματώνοντάς το στη στρατηγική μας και στην καθημερινή μας λειτουργία. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και μέχρι στιγμής, όπου το έχουμε κάνει και το έχουμε εφαρμόσει, τα αποτελέσματα ήταν θετικά για μας.
Το οποίο αυτό είναι σημαντικό και θα το συζητήσουμε λιγάκι σε λίγο πιο αναλυτικά για το τι ακριβώς κάνει η Grivalia σχετικά με τα κτίρια της και σχετικά με την αποτύπωση με βάση των GRES, που είναι και αυτό ένα κομμάτι, το πώς μπαίνει το κτίριο εν τέλει και ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων και το πώς σχετίζεται με το θέμα της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας. Μία τοποθέτηση από τον κύριο Ανδρεόπουλο. Όσο άκουγα τις κυρίες, οι οποίες μίλησαν για την ανθεκτικότητα, η μία σε επίπεδο πόλης, εξαιτίας του ρόλου, και η Ναταλία πώς μια επενδυτική εταιρεία ακινήτων επιλέγει, βλέπει, φροντίζει τα κτίρια της. Έφτιαξα εδώ έτσι ένα σχέδιο στο χαρτάκι του ποτηριού, όπου πρακτικά νομίζω η ανθεκτικότητα έχει να κάνει με τις πόλεις και τα κτίρια. Και αυτά τα δύο τα συνδέουν οι άνθρωποι. Τα κτίρια, λοιπόν, θα έλεγα ότι η κρίση έδωσε την ευκαιρία να δούμε ποια από αυτά ήσαν ανθεκτικά. Και τα ανθεκτικά, το πρώτο τους κριτήριο ήταν αυτά που δεν άδειασαν ποτέ. Γιατί όπως και να θέλουμε να περιγράψουμε επιστημονικά την ανθεκτικότητα, τελικά αυτή πώς μετράται? Από μία πραγματικότητα. Η πραγματικότητα, λοιπόν, αν πάρει κανείς το office market του κέντρου της Κηφισίας και της Βουλιαγμένης, γιατί αυτά τα τρία είχαμε, πιο ανθεκτικά κτίρια απεδείχθησαν αυτά που κράτησαν τους μισθωτές τους. Για διάφορους και διαφορετικούς λόγους. Γιατί όταν έπεσε 50% η δουλειά, εκεί αυτό ήταν το πιο σκληρό κριτήριο. Τα κτίρια που θα αποδείξουν ό,τι έχουν αποδείξουν την επόμενη δεκαετία είναι πρακτικά, αφού οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα δεν αγοράζουν πλέον κτίρια αν δεν έχουν τον καινούριο κενάκ που ούτως ή άλλως είναι υποχρέωση, αλλά και ένα πιστοποιητικό lead, BREEAM ή κάποιο άλλο, αποδεικνύεται, και αυτό είναι και ευρωπαϊκή διρεκτίβα, ότι πλέον δεν μπορείς να παίζεις με τις προδιαγραφές, γιατί αυτές είναι προαπαιτούμενο για το κόστος λειτουργίας τους, για τον τρόπο που έχουν σχεδιαστεί, για το πώς συμπεριφέρονται στα ακραία φαινόμενα ζέστης και κρύου και ούτω καθεξής. Τα κτίρια όμως βγάζουν νόημα από τις επιλογές που κάνουν οι άνθρωποι στις πόλεις. Και αυτό τα επόμενα χρόνια θα αρχίσει να γίνεται πολύ πιο απαιτητικό σε σχέση με παλιά. Δείχνει αυτή τη στιγμή η εξέλιξη στην τεχνητή νοημοσύνη και σε άλλους τομείς ότι κάποια στιγμή τα εμπόδια της γλώσσας, των θρησιών και τα λοιπά θα φύγουν από τη μέση, άρα θα μετακινούμαστε, και το βλέπουμε καταρχάς στην Αμερική που έχει αρχίσει και γίνεται, θα μετακινούμαστε και στην Ευρώπη αλλά και αλλού με πολύ πιο εύκολο τρόπο, άρα θα επιλέγουμε μέρη να ζήσουμε, άσχετα με το που έχουμε γεννηθεί και να δουλέψουμε, με έναν τρόπο μάλλον που θα αξιολογούμε τις πόλεις. Έγραψα λοιπόν δύο πόλεις που υποφέρουν, αλλά μάλλον διάλεξα στο μυαλό μου τέσσερες πολύ έτσι επώνυμες πόλεις σε εισαγωγικά, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό τον αδόκιμο όρο, γιατί δεν μιλάμε τώρα για τις πόλεις που υποφέρουν στην Αφρική ή κάπου αλλού, αλλά διάλεξα τη Βενετία και τη Βαρκελόνη, οι οποίες απεδείχθησαν, θα το έλεγε κανείς εύκολα, θύματα της επιτυχίας τους, αλλά θύματα και του κακού σχεδιασμού τους, όπου αυτή τη στιγμή υποφέρουν και δεν είναι πόλεις που μπορείς να τις βαθμολογήσεις σαν επιλογή για να ζήσεις, είναι πόλεις που ο κόσμος φεύγει πλέον από αυτές. Ακριβώς. Η Βενετία έρχεται και επιβεβαιώνει και αποδεικνύει όλα αυτά που λέμε λόγω των προβλημάτων που έχει, παρότι έχουν γίνει τρομακτικές επενδύσεις με τα φράγματα αυτά τα οποία, επειδή μοιάζουν, οι Ιταλοί μοιάζουν με εμάς, έκαναν 10 χρόνια να γίνουν παραπάνω από ό,τι έπρεπε, κόστησαν 3 φορές παραπάνω και λειτουργούν 15 χρόνια αργότερα, αλλά θα αρχίσουν κάποια στιγμή να λειτουργούν. Παρόλα αυτά, μια πόλη 300.000 κατοίκων που κάποτε ήταν και το παγκόσμιο οικονομικό κέντρο, τώρα έχει 60.000 ντόπιους, οι οποίοι ζουν όλοι μέσα στην κατήφια. Άρα απέτυχε το μοντέλο της. Η Βαρκελόνη έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους ζητήματα. Mm.
Άρα εκεί περισσεύει η κουβέντα περί κτηρίων, γιατί οι πόλεις έχουν χάσει την ταυτότητά τους. Αντίθετα, μου ήρθε στο μυαλό το Μπιλμπάο και η Ζηρίχη. Ξέρετε, πρόσφατα στη Ζηρίχη έγινε ένα πολύ μεγάλο συνέδριο για την ποιότητα στις πόλεις. Και οι κάτοικοι της Ζηρίχης, ο Δήμος και οι επιχειρήσεις, συζητούσαν για την ποιότητα ζωής σε αυτή την πόλη. Όπου με μεγάλη έκπληξη ανακάλυψα, καταρχάς δεν είχα ποτέ συνειδητοποιήσει ότι η Ζηρίχη δεν έχει μετρό, το ξέρετε. Δεν το ήξερα, όχι. Όλοι υποθέτουμε ότι η Ζηρίχη έχει μετρό. Σας πληροφορώ ότι η Ζηρίχη δεν έχει μετρό και δεν τους λείπουν οι πόροι, είναι απόφαση των κατοίκων. Οι κάτοικοι από το 1945 και μετά αποφάσισαν με επανειλημμένα δημοψηφίσματα ως ποιότητα ζωής να μετακινούνται και να βλέπουν την πόλη με επίγεια μέσα. Άρα μετρό York. Αυτό έχει να κάνει με αυτό που ονομάζουμε και συζητάμε ανθεκτικότητα. Ένα δεύτερο είναι ότι εξαιτίας της κουλτούρας τους έχουν αποφασίσει και έχουν μετατοπίσει το κέντρο πολύ σημαντικών αποφάσεων για την πόλη τους σε δημοτικό επίπεδο και όχι σε κεντρικό. Γιατί μπορούν και συνεννοούνται και σέβονται ο ένας τον άλλον. Και φυσικά το προεκτείνουν αυτό σε χίλιους δύο τομείς. Ένα χαρακτηριστικό είναι το πώς ελέγχουν την αντικραδασμικότητα των γραμμών που κυκλοφορεί το τραμ και το τρένο για να μην ενοχλούνται οι πολίτες. Άρα η Ζηρίχη, αν αφαιρέσουμε τον καιρό, την ησυχία που έχει και τις συνταγές φαρμάκων που αυξάνονται συνέχεια για να διαχειριστούν τις σκοτεινές μέρες του χειμώνα, είναι μία πόλη που συναγωνίζεται όλες τις άλλες της περιοχής της, γιατί δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Νότο, σε αυτό που λέμε ανθεκτικότητα. Ένα άλλο παράδειγμα, εντελώς διαφορετικό από τη Ζηρίχη, είναι το Μπιλμπάο. Το Μπιλμπάο τη δεκαετία του 1970 πέρασε πολύ δύσκολα και άσχημα. Γιατί ήταν μια πόλη που τη δεκαετία του 50 και του 60 είχε βασιστεί στη χαλιβουργία. Η τεχνολογία τους έπιασε στον ύπνο, οι χαλιβουργίες έκλεισαν, η ανεργία έφτασε το 40% και ήρθε σαν κερασάκι στην τούρτα το αυτονομιστικό κίνημα των Βάσκων που ήταν στην περιοχή, οπότε δεν μπορούσες να ζήσεις. Το Μπιλμπάο λοιπόν πώς άλλαξε, γιατί και εγώ μια επίσκεψη έκανα και ασχολήθηκα και το έμαθα, η κεντρική κυβέρνηση για να κατευνάσει το επαναστατικό κίνημα αποφάσισε να επενδύσει στην ανθεκτικότητα της πόλης. Πώς? Με υποδομές. Άρα τη δεκαετία του 90 έτσι ξεκίνησε, δεν ξεκίνησε από το Guggenheim που όλοι νομίζουμε. Η κεντρική κυβέρνηση επένδυσε, ξέρω και εγώ, 10 δισεκατομμύρια τότε σε πολύ βασικές υποδομές. Άρα η πόλη άρχισε να γίνεται προσβάσιμη, κυκλοφορούμενη και ούτω καθεξής. Και μετά η απόφαση ενός μουσείου παρέσυρε πλέον ένα κύμα αρχιτεκτόνων, εταιριών και άλλων συνδυασμών που την έχει κάνει σήμερα μια πόλη που αξίζει να πηγαίνεις να ζεις και όχι μόνο να επισκέπτεσαι. Αν δεν κάνω λάθος, να μας το επιβεβαιώσει η κυρία Myrivili, το Bilbao είναι στο 100 Resilient Cities και μάλιστα ήταν και από τα πρώτα πλάνα αστικής ανθεκτικότητας που είχαν υποβληθεί και είχαν κατατεθεί, έτσι δεν είναι? Και μέσα από το, και μέσα από ένα άλλο δίκτυο πόλεων είναι το Bilbao πολύ σημαντικό, πάλι κυρίως συνδεδεμένο με την ανθεκτικότητα και την κλιματική αλλαγή. Το C40. Ναι, το C40. Και δεν θυμάμαι το όνομα του αλουνού, αλλά θα μου έρθει μετά. Αλλά ναι, είναι πολύ καλά τα παραδείγματα που φέρατε. Όντως, δηλαδή είναι πολύ σημαντικά ακριβώς με αυτή τη λογική. Δηλαδή, πώς μπορεί μια πόλη να αντέξει, πώς μπορεί να έχει μια ευελιξία και να φτιάχνει, δηλαδή με τη λογική πιο μελλοντική, να φτιάχνει τις υποδομές της και τους τρόπους που διαχειρίζεται τους πόρους της με τρόπους που να κάνουν νόημα για το μέλλον και όχι για το... Και είναι τόσο εντυπωσιακό να το δει κανείς αυτό όταν, ας πούμε, η περιοχή των Βάσκων, δηλαδή Μπιλμπάο, Σαν Σεμπαστιάν και δύο-τρεις άλλες πόλεις, τη δεκαετία του 80 και 90 μέτραγε στις γιάφκες εκεί. Ήταν πρωταθλητές στον αριθμό της γιάφκας. Πήγαινε χειροβομβίδα, βόμβα, μυδράλιο και όπλο, σύννεφο. Ήταν η καρδιά της τρομοκρατίας στην Ισπανία. Η 17 Νοέμβρη ήταν γατάκια μπροστά σε αυτούς και στο τι κάνανε.
πραγματικά. Τώρα με όρους στατιστικούς μιλάω, με νούμερα. Αυτό λοιπόν τώρα έχει γίνει αυτή η περιοχή γαστρονομικός προορισμός, ένα. Δεύτερον, δηλαδή έχει τα περισσότερα εστιατόρια με αστέρια Μισελέν. Εγώ δεν το ήξερα. Έχει γίνει προορισμός για εινόφιλους, διότι πήραν την ευκαιρία κάποτε που ο καιρός διέλυσε τον Μπορντό, πήραν τεχνογνωσία και έχουν φτιάξει κρασιά. Οι πόλεις τους είναι κούκλες, το Μπιλμπάο, το Σαν Σεμπαστιάν, τα χωριά αναπτύχθηκαν και ήρθαν πάνω σε αυτό πλέον και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και άλλες, πήγαν και έφτιαξαν κτίρια, γραφεία, οικιστικά συγκροτήματα και ούτω καθεξής. Οπότε δύο πόλεις άλλαξαν μια περιοχή από ένα εντελώς προβληματικό χαρακτήρα, όπου είχε γεμίσει κουφάρια από άδεια κτίρια, ανεργία στο 50% και συνεισφορά στην κρατική οικονομία μηδενική, και βλέπει κανείς αυτή τη στιγμή χαίρεσε να κυκλοφορείς και να κάνεις πράγματα γύρω-γύρω. Γι' αυτό είναι και τόσο εντυπωσιακά όλα αυτά που ακούσαμε από τους τρεις δημάρχους προηγουμένως. Ακριβώς. Γιατί καλά να λέμε για τις άλλες πόλεις, αλλά τα Τρίκαλα είναι μία από τις πιο πολύ διαφημισμένες πόλεις των τελευταίων ετών. Και πάρα πολύ εντυπωσιακά αυτά που άκουσα και για την Καλλιθέα και για τον Πειραιά. Ακριβώς. Πραγματικά εντυπωσιακά. Μα ήταν εντυπωσιακό στο φουαγέ μετά που όλοι ήθελαν να πάνε στα Τρίκαλα. Έγινε τα Τρίκαλα the talk of the town, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Για να ολοκληρώσουμε στον κύκλο των τοποθετήσεων, για να μην αφήσουμε παραπονεμένο τον κύριο Γιαννικόπουλο, να παρακαλέσω τον κύριο Γιαννικόπουλο για την τοποθέτησή του και μετά θα έχουμε όλο τον χρόνο να συζητήσουμε αυτή την κουβέντα που ξεκινήσαμε. Να ευχαριστήσω φυσικά για τη φιλοξενία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν πολύ... Πού στοχεί... Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάω πολύ γρήγορα υπενθυμίζοντας ότι βιώσιμο ακίνητο είναι αυτό το οποίο για όσο λειτουργεί καταναλώνει πόρους που δεν στερούνται οι επόμενες γενιές, ενώ ανθεκτικό ακίνητο είναι αυτό το οποίο είναι ικανό να επιστρέψει σε ομαλή λειτουργία γρήγορα μετά από μια μεγάλη καταστροφή. Και κάπου εδώ έρχεται και η κλιματική αλλαγή ως ένας κοινός παρανομαστής. Καταρχήν, θα πρέπει να προσδιορίσουμε την κλιματική αλλαγή ως μια διαρκώς επιδεινούμενη συνθήκη και όχι μονίμως ως ένα άλοθη στο πλαίσιο αναζήτησης ευθυνών μετά από τις συχνές πλέον τραγωδίες που βλέπουμε παγκοσμίως. Η περίπτωση της Μάνδρας, αλλά ακόμα και η πιο πρόσφατη στο Μάτιν, αποτελούν κυρίως παραδείγματα συλλογικής και διαχρονικής μη συμμόρφωσης μιας ολόκληρης κοινωνίας με βασικές και αυτονόητες αρχές αηφόρου ανάπτυξης. Παραμένουν όμως χαρακτηριστικές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πόλεις αποδείχθηκαν ακραία και επικίνδυνα μη ανθεκτικές. Αποτέλεσμα, στην καλύτερη περίπτωση, πλήρης καταστροφή της δημόσιας και ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας και των υποδομών και στη χειρότερη, βέβαια, μαζικές ανθρώπινες απώλειες συνδυαστικά. Και αν για κάποιους τώρα το ερώτημα είναι πόσο κοστίζει να είναι τελικά το real estate βιώσιμο και ανθεκτικό, το πραγματικό ερώτημα αντιστρέφεται και είναι: ποιο είναι πραγματικά το κόστος της μη συμμόρφωσης, πόσο θα στοιχήσει αύριο η κατασταλτική διαχείριση κρίσεων και καταστάσεων και πόσο θα έχει στοιχήσει τελικά η προληπτική εφαρμογή μέτρων. Ας δούμε ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα. Ανατρέχοντας τα πλέον διακεκριμένα πρόσφατα παραδείγματα ανάπτυξης μεγάλων ακινήτων στην Ελλάδα την τελευταία οκταετία, στα οποία έχουμε συναντήσει την εφαρμογή του γνωστού πλέον σε όλους μας συστήματος LEED, θα κάνουμε την εξής διαπίστωση. Όλα αυτά τα ακίνητα είναι και βιώσιμα και ανθεκτικά. Και αν προσπαθήσουμε να δούμε πόσο πραγματικά κόστησε αυτή η εξασφάλιση, θα δούμε ότι η μεν διασφάλιση της βιωσιμότητας επέφερε ένα πιθανώς επιπλέον σχετικό κόστος, το οποίο όμως είναι κυρίως επενδυτικού χαρακτήρα και άρα αποσβαίνεται. Η δε διασφάλιση της ανθεκτικότητας αφορά κυρίως σε διαφοροποιημένες επιλογές, οι οποίες έγιναν εγκαίρως και ενσωματώθηκαν στην ανάπτυξη του έργου. Με λίγα λόγια, με ελάχιστο κόστος, είτε με απόλυτους όρους, είτε με όρους ανάλυσης κύκλου ζωής, μπορούμε να έχουμε εύκολα και χωρίς κόστος ένα ακίνητο βιώσιμο και ανθεκτικό. Αν εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο σε αυτό το παράδειγμα που μας δίνουν αυτά τα συγκεκριμένα έργα, έχουμε αυτό το αφαιρετικό διάγραμμα που βλέπουμε, πίσω από το οποίο λοιπόν κρύβονται τα συγκεκριμένα έργα. Και αυτό το διάγραμμα τι κάνει, συσχετίζει ουσιαστικά όλες τις πιθανές ενέργειες που κρύβονται από την εφαρμογή των διεθνών συστημάτων περιβαλλοντικής βαθμονόμησης και αφορούν σε ζητήματα ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας στον οριζόντιο άξονα, με την συνεισφορά του στην απόδοση κάθε έργου στον κατακόρυφο. Αν ο μέσος όρος τώρα αυτών των έργων στην Ελλάδα συσχετιστεί με το
συσχετιστεί με το κόστος που επέφεραν αυτές οι ενέργειες κάθε φορά, θα κάνουμε τρεις πολύ σημαντικές παρατηρήσεις. Στην αριστερή πλευρά του άξονα έχουμε κυρίως θέματα τα οποία αφορούν στην ανθεκτικότητα των ακινήτων με μικρό σχετικά κόστος, καθώς βλέπουμε ότι η γραμμή του κόστους, η διακεκομένη, βρίσκεται κάτω από την άλλη γραμμή με τη συνεισφορά στην απόδοση κάθε έργου. Η δεύτερη περιοχή που είναι στο κέντρο εδώ ψηλά, που έχει και μεγάλη συνεισφορά και σχετικά μεγάλο κόστος, και είναι θέματα βιωσιμότητας, κυρίως δηλαδή ενεργειακής αποδοτικότητας, με κόστος το οποίο όμως αποσβαίνεται, όπως είναι γνωστό. Και τρίτον, δεξιά, έχουμε μία περιοχή η οποία μας απασχολεί όλο ένα και περισσότερα από εδώ και πέρα και σχετίζεται με θέματα υγείας και ευεξίας, που επηρεάζουν ξεκάθαρα την παραγωγικότητα των χρηστών, άρα οικονομικούς όρους σε άλλη ανάγνωση. Και ερχόμαστε στο κύριο ερώτημα. Αρκεί απλώς να είμαστε λιγότερο κακοί σε σχέση με τους άλλους? Προφανώς και όχι, διότι το αποτέλεσμα μιας τέτοιας προσέγγισης είναι γρήγορα ό,τι κάνουμε να ξεπερνιέται και να κρίνεται ανεπαρκές. Αντιθέτως, η υπερβατική αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων και των διεθνών κανονισμών οδηγεί σε μια διαρκώς βελτιωμένη εικόνα, η οποία εν τέλει δημιουργεί την επιζητούμενη διαφορά φάσης από τους άλλους, η οποία με τη σειρά της ετεροπροσδιορίζει εν τέλει την αξία και τη θέση του ακινήτου μας, του χαρτοφυλακίου μας, της ίδιας μας της πόλης. Και αν μέχρι στιγμής η εμπειρία δείχνει ότι η αποδοχή αυτών των κατευθύνσεων στην ανάπτυξη ακινήτων είναι μάλλον εκ προημίου δεδομένη για την κορυφή του real estate, δηλαδή τους σημαντικούς developer, της IAP ή άλλους μεγάλους ιδιοκτήτες, η μεγάλη πρόκληση ωστόσο παραμένει, η μεγάλη πρόκληση είναι η διάχυση αυτής της τάσης σε μικρομεσαία ακίνητα μικρομεσαίων ιδιοκτών. Αυτή θα είναι άλλωστε ο πολλαπλασιαστής που μέσα από αλληλοδομημένες περιοχές επιρροής με το δημόσιο χώρο θα δημιουργήσει τις συνθήκες για τις ανθεκτικές πόλεις του αύριο. Έχει ενδιαφέρον αυτό το παράδειγμα που βλέπουμε, που αποτελεί την πλέον πρόσφατη πιλωτική εφαρμογή της Google, η οποία στοχεύει στο να σκανάρει και να κατατάξει όλες τις πόλεις του κόσμου με βάση τα βιώσιμα και ανθεκτικά τους χαρακτηριστικά. Εδώ βλέπουμε την περίπτωση του Buenos Aires. Λίγες πόλεις έχουν μπει αυτή τη στιγμή, αλλά η βάση εμπλουτίζεται και θα αποκτήσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο μέλλον. Τέλος, η συζήτηση μας οδηγεί γρήγορα στις επενδύσεις στο real estate σε μεγαλύτερη κλίμακα, σε αστικές αναπλάσεις. Η θωράκιση αυτών των επενδύσεων προφανώς σε επίπεδο αειφορίας δεν αποτελεί επιλογή, αλλά προαπαιτούμενο για τη βιωσιμότητά του στην ίδια ως επενδυτικά προϊόντα. Οι επιπτώσεις τώρα της κλιματικής αλλαγής είναι γνωστό άλλωστε ότι, όπως ανέφερε και η κυρία Στράφτη, επηρεάζουν άμεσα το κόστος ασφάλισης των ακινήτων, ενώ δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι τα ανθεκτικά ακίνητα εν τέλει είναι αυτά που προσελκύουν το καλύτερο επίπεδο μισθωτών. Τέλος, πολύ σημαντικό στοιχείο είναι και η προτεραιότητα των διεθνών επενδυτών πλέον στο να αξιολογούν ζητήματα εφορίας σε μια επένδυση, σε ένα χαρτοφυλάκιο στο οποίο εισέρχονται, κάτι το οποίο σημαίνει προφανώς ότι πλέον έχουμε την ενσωμάτωση της εφορίας στις αναλύσεις επιχειρηματικού κινδύνου. Άρα, είναι προφανές ότι οι συμβατικές επενδύσεις χωρίς πλήρες και διαφανές πλαίσιο βιωσιμότητας, αργά ή γρήγορα καθίστανται μη ανταγωνιστικές. Και εγώ θα ήθελα να καταθέσω κλείνοντας την προσωπική μου αισιοδοξία, καθώς το να βλέπουμε στη φετινή Prodexpo το να θίγεται το θέμα της αειφορίας και της ανθεκτικότητας και να είναι ξεκάθαρο ότι αφορά σε ανώτατο επίπεδο καταρχήν τον πρώτο Δήμο της χώρας, αλλά και τους σημαντικότερους, θα έλεγα, εμπλεκόμενο στην ανάπτυξη real estate, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό για το μέλλον του. Ευχαριστώ. Στηριζόμενοι σε αυτά που είπατε όλοι σας, θέλω να ξεκινήσω με μια τελείως άλλη ερώτηση. Και η αφορμή είναι αυτό που είπε η Ελενιό η Μυριβίλη, ότι σε ένα σημείο του πλάνου για την αστικότητα της Αθήνας είχατε ένα ερωτηματολόγιο ή μιλήσατε με περίπου 1.000 κατοίκους. Στην παρουσίαση της Ναταλίας της Στράφτη υπήρχε αναφορά για το stakeholder engagement. Ο κύριος Ανδριόπουλος στο προηγούμενο πάνελ έδειξε το interaction και τη συσχέτιση με τους Δήμους, με το Δήμο Πειραιά σε σχέση με το μεγάλο έργο. Άρα λοιπόν αυτό είναι κομμάτι του stakeholder engagement. Ο Χαράλαμπος ο Γιαννικόπουλος ανέφερε πάλι τους stakeholders, τα ενδιαφερόμενα μέρη. Εν τέλει, τι αποτελέσματα έχει επιφέρει το stakeholder engagement και όλη αυτή η συμβουλευτική και οι συναντήσεις, συζητήσεις, εφόσον υπάρχουν, με τα ενδιαφερόμενα μέρη
και σε τι επίπεδο. Είναι σε μικρό επίπεδο, σε μάκρο επίπεδο. Εν τέλει, η γειτονιά, που προφανώς εσένα ήταν στο Δήμο Αθηναίων, ήταν σε επίπεδο γειτονιάς, έτσι. Στον Πειραιά, ήταν σε επίπεδο μόνο Δήμου, ήταν και σε επίπεδο γειτονιάς. Τι ακριβώς λέει η κοινότητα για όλα αυτά που γίνονται στο real estate και στην ανάπτυξη, γνωρίζουν για τη βιωσιμότητα των ακινήτων, γιατί όλοι οι τρεις συνομιλητές εκτός από τη Λενιό κινείστε στην κατεύθυνση των βιώσιμων και αηφόρων κτίριων, γνωρίζουν αυτή την θετική κατεύθυνση, γνωρίζουν τα θετικά, τα ωφέλη και πώς το αντιμετωπίζουν. Τι ρωτάτε ακριβώς, εάν η γειτονιά που γίνεται ένα project σε δημοτικό επίπεδο είναι ενημερωμένη για το κτίριο? Όχι, ρωτάω εάν, εφόσον όλοι μιλήσατε για το stakeholder engagement, ναι, έγινε αναφορά, εάν η οποιαδήποτε κίνηση που γίνεται, είτε σε επίπεδο ενός κτιρίου, μοναδικού, ναι, μικρού, μεσαίου, μεγάλου, είτε σε επίπεδο μιας μεγαλύτερης ανάπτυξης σε μια περιοχή, εν τέλει, αυτό το μήνυμα της αηφορίας, της ανθεκτικότητας, αυτή η κατεύθυνση που έχουν οι εταιρείες πλέον, φτάνει και στο μήνυμα του πολίτη. Ότι το κτίριο αυτό που κατασκευάζεται έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, άρα ναι, τα ωφέλη του είναι αυτά. Κατάλαβα. Κοιτάξτε, ο πολίτης δεν έχει ούτε το χρόνο, μερικές φορές ούτε την ευαισθησία, ούτε την πρωτοβουλία, να ασχοληθεί με τα ποιοτικά κριτήρια ενός έργου που βλέπει στην περιοχή του. Η πρώτη αντίδραση τι είναι αυτό, η δεύτερη αντίδραση το θέλω, δεν το θέλω και μία μικρή ομάδα θα ασχοληθεί με τα ποιοτικά στοιχεία. Τουλάχιστον αυτό λέει η εμπειρία. Η υποχρέωση του επενδυτή, του developer ή του δήμου του ίδιου είναι να ενημερώσει τον κάτοικο πολίτη. Παραδείγματος χάρη, εμείς στον Πειραιά πριν αγοράσουμε τα ακίνητα του Παπαστράτου πήγαμε και συνομιλήσαμε με το Δήμο και σε ψηλό επίπεδο και στο μεσαίο το επίπεδο. Γιατί θέλαμε πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε εάν θα υποστήριζε μία τέτοια επένδυση. Αφού καταλάβαμε την υποστήριξη, τους εξηγήσαμε τις λεπτομέρειες. Αφού έγινε αυτό αποδεκτό, τις μοιραστήκαμε με τους συνεπενδυτές μας και το τελικό επενδυτή που στο συγκεκριμένο ήταν η Γκριβάλια. Και μετά, σε ένα πιο τοπικό επίπεδο, ενημερώσαμε άλλες μεγάλες επιχειρήσεις, ας το πούμε, opinion leaders ή οτιδήποτε άλλο ήταν στην περιοχή, για να καταλάβουν τι γίνεται. Αυτό που εισπράττει ο απλός άνθρωπος που ζει και δουλεύει στην περιοχή, το εισπράττει ενστικτοδός. Δηλαδή βλέπει το κτίριο τώρα που ήδη λειτουργεί και το κοιτάζουν όλοι με τα μάτια. Mm-hmm. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο το κοιτάζει έτσι, αντιλαμβάνεται ενστικτοδός ότι υπάρχει φροντίδα, ποιότητα και όλα αυτά που εμείς ξέρουμε ως ειδικοί του χώρου. Άρα, στο επίπεδο το δημοτικό πρέπει να συνεννοηθείς και να πας χέρι-χέρι με το Δήμο να κάνεις ό,τι κάνεις ενημερώνοντας και εξηγώντας. Δηλαδή, εμείς κάναμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμο του Πειραιά, το οποίο το πέρασε ο Δήμαρχος και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν πήγαμε ως τάβροι να μπούμε μέσα στην πόλη γιατί εμείς νομίζαμε ότι η πόλη έχει ανάγκη. Αυτά που νομίζεις εσύ ότι έχει ανάγκη η πόλη πρέπει να αποδειχθούν στην πράξη. Οπότε, πείθεις τους ανθρώπους που είναι εξειδικευμένοι, τον αντιδήμαρχο, τις υπηρεσίες, τον ένα, τον δήμαρχο, τον ίδιο το συμβούλιο. Και μετά, όταν χρειαστεί, ας πούμε, θα σας δώσω το παράδειγμα του Πειραιά, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά είχε μια ανησυχία, μην πάμε εκεί να κάνουμε εμπορικό κέντρο. Και, ναι, και μειωθεί η κατανάλωση και, ναι, και, κλείσουν, και τα... κλείσουν τα καταστήματα. Δεν θα κρίνω τώρα αν αυτή είναι σωστή άποψη ή όχι, ούτε θα τη σχολιάσω. Εμείς τους εξηγήσαμε τι πάμε να κάνουμε. Εξηγώντας τι πάμε να κάνουμε, ότι πάμε να προσθέσουμε στην πόλη αυτό που λείπει, άρα οι δουλειές τους θα πάνε καλύτερα κτλ. Σταμάτησε αυτή η κουβέντα. Όταν μετά κατάλαβαν ότι πάμε να κάνουμε ένα κτίριο LEED χρυσό, κατάλαβαν ότι πάμε να βάλουμε ένα αποτύπωμα κτηριακό. Και τελειώνω, όταν μας ρώτησαν και τι θα γίνει με το πάρκινγκ σε μια περιοχή που δεν είχε τίποτα, τους είπαμε ότι ο σκοπός μας και η στρατηγική μας είναι γραφεία υψηλής τεχνολογίας, άρα οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί είναι νέοι που χρησιμοποιούν ποδήλατο και μετρό. Και λύθηκε η ιστορία. Αυτό ήταν η υπόσχεση. Αν πας μετά και κάνεις άλλα διάλων,
θα σε περιμένουν. Η υπόσχεση λοιπόν την είδαν σε πράξη, κατάλαβαν ότι αυτό που τους έλεγες είναι τουλάχιστον αυτό συν κάτι άλλο και μετά σου ανοίγει ο δρόμος να προχωρήσεις. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο ακούγεται ότι όντως για να έχουμε μια βιώσιμη ανθεκτική πόλη υπόθηκε και σε προηγούμενο πάνελ. Κέντρο πρέπει να είναι ο πολίτης, από όποια πλευρά. Εσείς το δουλέψατε από την δική σας πλευρά και στην περίπτωση του Πειραιά, φαντάζομαι και στις άλλες περιπτώσεις. Ναι, γι' αυτό κάποιος είπε το πρωί, νομίζω εσύ το είπες ή κάποιος άλλος, δεν θυμάμαι, ότι αυτή η δουλειά πλέον δεν είναι για χομπίστες, είναι μόνο για επαγγελματίες. Εσύ δεν το είπες. Αυτό που είπε η Ναταλία το πρωί, και τώρα δεν το λέω τυχαία, γνωριζόμαστε καλά για να θεωρεί ότι την κολακεύω, αυτό και αυτό που είπε ο Δήμαρχος, να συμπεριφερόμαστε σαν τουρίστες της πόλης μας, είναι τα δύο μότο που παίρνω μαζί μου σήμερα για το σπίτι μου, για δουλειά. Το οποίο είναι αληθινό, έτσι. Όλοι οι Έλληνες συμπεριφερόμαστε εξαιρετικά στο εξωτερικό και δεν συμπεριφερόμαστε στην Ελλάδα. Από την πλευρά του Δήμου, Λενιό, γενικά οι πολίτες τι λένε? Καταρχήν, έχουμε πρόβλημα στην Αθήνα και γενικά στην Ελλάδα με θέματα εμπιστοσύνης. Όλες τις μορφές διοίκησης, αλλά και ανάμεσα στους ανθρώπους μεταξύ τους. Οπότε αυτό το κομμάτι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που όλο το ζήτημα της καταρχήν πληροφόρησης και μετά όσο το δυνατόν το να συμπεριλαμβάνει τους ανθρώπους στον τρόπο που σχεδιάζει. Δηλαδή όλο και περισσότερο βλέπουμε ότι ο αστικός σχεδιασμός σε όλες τις πόλεις πια παίρνει πολύ σοβαρά μέσα τις διαδικασίες διαβούλευσης που προηγούνται του αστικού σχεδιασμού. Δηλαδή, πια αυτό έχει κατακτηθεί, νομίζω, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης σε πάρα πολύ διαφορετικές πόλεις. Ας πούμε, τώρα τελευταία κάναμε ένα πολύ μεγάλο πλάνο για το Λυκαβητό. Και καταφέραμε και φέραμε μέσα από τις 100 ανθεκτικές πόλεις μία ομάδα που λέγεται Rebuild by Design, η οποία είχε αναλάβει όλο το σχέδιο του διαγωνισμού για τα κοντά ένα δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν βγει από τη ΦΥΜΑ για το πώς θα ξαναστηθούν οι συγκεκριμένες περιοχές της Νέας Υόρκης που θα μπορούν να ανταπεξέλχονται σε τυφώνες. Μετά το Σάντι που είχε καταστρέψει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Μανχάταν και όχι μόνο. Όλη αυτή η διαδικασία για το ποια θα είναι αυτά τα έργα που θα γίνουν στη Νέα Υόρκη, στα 5 μπόρους της Νέας Υόρκης, γίνανε μέσα από διαδικασίες διαβούλευσης, όπου κατέληξαν σε μεγάλους διαγωνισμούς από το Rebuild by Design, που ήρθαν εδώ πέρα και κάναμε μαζί όλο το στήσιμο για το πώς θα πλησιάσουμε το θέμα Λυκαβητός, με πανεπιστήμια, με φορείς από πολλές διαφορετικές θεματικές πλευρές, με τις γειτονίες κτλ. Για να δούμε πώς και το σκληρό του κομμάτι, το δομημένο του κομμάτι, αλλά και το πράσινο του θα μπορεί να έχει τη λογική της ανθεκτικότητας και τη λογική του σχεδιασμού μέσα στο χρόνο. Μάλιστα. Να κάνω την πρώτη ερώτηση που ήθελα να κάνω στον Χαράλα από τον Γιαννικόπουλο και στην Ναταλία τη Στράφτη. Το υφιστάμενο πλαίσιο του real estate μπορεί να υποστηρίξει ευνοή τα βιώσιμα και ανθεκτικά κτίρια, την κατασκευή τους ή την ανακατασκευή τους? Κοίταξε, πρέπει να νομίζω σε μια αγορά όπως η δική μας να βρίσκεις λύσεις. Η αλήθεια είναι ότι αν ρωτάς πολεοδομικά, αδειοδοτικά... Το γενικότερο πλαίσιο. Άδειες, χρηματοδότηση, πολεοδομία... Η γρήγορη απάντησή μου είναι ότι όχι, δεν βοηθάει. Αλλά εγώ... Επειδή και το πρωί δεν θέλω να στέκομαι σε αυτό. Εμάς σαν εταιρεία δεν μας αρέσει να στεκόμαστε σε αυτό. Εμάς σαν εταιρεία μας αρέσει και μας ενδιαφέρει να βρίσκουμε λύσεις και να προχωράμε μπροστά. Εμείς έτσι αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα. Προβλήματα υπάρχουν, η πόλη είναι πολύ γυρασμένη, είναι δεδομένο αυτό. Το κτηριακό απόθεμα είναι πάρα πολύ μη ανθεκτικό και μη βιώσιμο. Αυτό όμως για μας είναι ένα challenge, είναι μία πρόκληση. Τελευταίως, όλο και περισσότερο, η στρατηγική μας κατευθύνεται στο να παίρνουμε κτίρια τα οποία μας αρέσουν για κάποιους λόγους και να δημιουργούμε μέσα από αυτά καινούρια κτίρια, βιώσιμα κτίρια, με πολύ θετικά αποτελέσματα, όπως είπα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, όταν τελειώσαμε το Green Plaza, δεν θυμάμαι πια, Prodexpo, και ήταν ο Γιώργος Φυσικός και μιλούσε σε κάποιο πάνελ και βγαίνοντας, τον σταμάτησε μια κυρία στο λόμπι και του είπε
Κύριε Χριστικέ, είμαι κάτοικος Αμαρουσίου, πολύ κοντά στο Green Plaza. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που κάνατε. Άρα θέλω να πω ότι εμείς έτσι θέλουμε, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα και να, με αυτόν τον τρόπο να βάζουμε το δικό μας λιθαράκι στο να κάνουμε την αγορά μας πιο ανταγωνιστική, να κάνουμε την πόλη μας πιο όμορφη, να κάνουμε τα κτίρια πιο ελκυστικά στους πελάτες μας, που είναι οι χρήστες μας. Και οπότε, το καταφέρετε καλά. Μέχρι στιγμής... Από την δική μου την πλευρά, έτσι όπως το βλέπω. Από την πλευρά τώρα του Συμβούλου, γιατί είστε εταιρεία consulting. Επειδή εμείς δεν είμαστε ούτε developer, ούτε ΑΕΑΠ, ούτε θεσμικοί επενδυτές, προφανώς από μια εντελώς άλλη οπτική γωνία, θα έλεγα και ίσως και πιο αντικειμενική, αυτό που μπορώ να δω είναι ότι εκεί που αυτή η συζήτηση πριν κάποια χρόνια είχε μια ενοχικότητα εκατέρωθεν, τι πάμε να κάνουμε, ότι είναι αχαρτογράφητα τα νερά, πλέον τα νερά έχουν χαρτογραφηθεί αρκετά. Θα έλεγα ότι περνάμε σταδιακά τις παιδικές ασθένειες αυτής της κουβέντας περί βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας στην ανάπτυξη ακινήτων. Περνάμε σε μια άλλη ορίμανση, όπου πέρα από το αυτονόητο, το προφανές που αναλύθηκε αρκετά σε αυτή τη συζήτηση, θα έλεγα ότι βλέπουμε και την ενσωμάτωση αυτής του πλαισίου, ενός τέτοιου πλαισίου στην ανάπτυξη ακινήτων και ως ένα μοντέλο προάσπισης της ίδιας επένδυσης. Δηλαδή, ως ένα μοντέλο το οποίο χρησιμοποιείται από τον επενδυτή, ώστε τελικά να θωρακίσει καλύτερα την επένδυσή του, ώστε αυτή να γίνει αποδεκτή από την γειτονιά. Αυτό που ανέφερε δηλαδή και η Ναταλία, αυτό που είπε η κυρία στον κύριο Χρυσικό, ότι τι ωραίο που είναι αυτό. Αυτό πλέον είναι πολύ σκόπιμο και πολύ ουσιαστικό να γίνεται από νωρίς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι παρά το γεγονός ότι εδώ στο τραπέζι αυτό δεν θα διαφωνήσουμε και όντως το έχετε κάνει πράξη και εσείς και η δική σας πλευρά αυτή την προσέγγιση, δεν είναι όμως δεδομένη για πολλούς άλλους σημαντικές εταιρείες του χώρου και ή άλλους επενδυτές που μπορεί να επιλέγουν να παραγνωρίζουν και να παραμένουν σε ένα παραδοσιακό μοντέλο που αγνοεί όλες αυτές τις παραμέτρους, το οποίο εν τέλει το βρίσκουν μπροστά τους, είτε με ακύρωση επενδύσεων, είτε με καθυστέρηση, που και αυτό εν τέλει είναι κόστος. Και για να κλείσουμε, γιατί έχουμε μόλις λίγα δευτερόλεπτα ακόμα, από τον καθένα σας θα ήθελα μια τελευταία τοποθέτηση. Ποια είναι αυτά τα δύο στοιχεία τα οποία θα μας οδηγήσουν από το ανθεκτικό βιώσιμο κτίριο πραγματικά σε αυτό που λέγεται μια στρατηγική για βιώσιμες πόλεις ή ακόμα και βιώσιμες ανθεκτικές χώρες? Χαράλαμπο, να ξεκινήσουμε από σένα. Πολύ δύσκολη ερώτηση. Είμαι προσωπικά αισιόδοξος. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι πάλι καταθέτοντας την προσωπική εμπειρία, δραστηριοποιούμαστε σε ένα χώρο που έχει να κάνει κυρίως με την ιδιωτική πρωτοβουλία. Άρα, η μεγάλη πρόκληση είναι, απευθύνομαι προς την κυρία Μυριβίλη, σαν εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης, τι κάνουν οι δημοτικές αρχές, τι κάνει η πόλη, πώς εν τέλει η πόλη αγκαλιάζει, ενθαρρύνει και στην καλύτερη περίπτωση δεν αποθαρρύνει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Εμένα μου ήρθε κάτι άλλο για να κλείσω, αν μου επιτρέπετε. Νομίζω ότι η μεγάλη πρόκληση για την πόλη που ζούμε είναι η εξής. Αναζητούμε το πράσινο και μιλάμε συνέχεια για την έλλειψη πρασίνου στην Αθήνα. Και υπάρχει πράσινο, θα σας φέρω το παράδειγμα του Τατοίου, που τα τελευταία 5 χρόνια ανακάλυψαν οι Αθηναίοι τα πρώην βασιλικά κτήματα, τα οποία κάθε Κυριακή που έχει καλό καιρό δεν έχεις πρόσβαση για να πας εκεί. Άρα για να δημιουργήσεις πράσινο δεν είναι να το φυτέψεις, είναι να δημιουργήσεις τις υποδομές ώστε ο άλλος να μπορεί να πάει. Άρα μια πρόκληση είναι να αξιοποιήσουμε το υφιστάμενο πράσινο πριν βγάζουμε κορώνες και εξαγγελίες για πράσινα που πρέπει να φυτέψουμε, τύπου να κάνουμε πάρκο το ελληνικό. Αρλούμπες πολλών αστέρων. Πάει αυτό. Το δεύτερο, σε αυτή την πόλη που έχει να κάνει με την ανθεκτικότητά της, είναι ο χώρος και η κίνηση. Πρέπει επιτέλους να δούμε μπροστά και να δημιουργήσουμε χώρο. Ο ΝΟΚ του 2013 έκανε ένα πρώτο βηματάκι που έδωσε κίνητρα να πάμε καθύψος και να δημιουργήσουμε ελεύθερο χώρο κάτω. 5 χρόνια μετά ακόμα συζητιέται αν είναι νόμιμο, δεν είναι, όταν σε όλο τον πλανήτη αυτό έχει εφαρμοστεί. Και το δεύτερο είναι η κίνηση. Η κίνηση δεν εννοώ μόνο των αυτοκινήτων. Πρέπει να αποφασίσουμε, δημιουργώντας χώρο, πώς θα κινούμαστε μέσα στις πόλεις μας. Ο Τρικαλινός το έχει πιάσει. Και είδατε τι έχει δημιουργήσει. Τα Τρίκαλα, αν αυτός ο Χριστιανός εκλεγεί για άλλα 5 χρόνια, θα γίνουν μπράντα που θα γίνει το city break των υπόλοιπων Ελλήνων που θα πηγαίνουν να δουν εκεί τα διάφορα.
Άρα πρέπει να δημιουργήσεις χώρο στις πόλεις και το δημιουργείς πηγαίνοντας προς τα πάνω και να βγάλεις τα κόμπλεξ και τις φοβίες, τις αντισεισμικές και όλα αυτά. Το έκανε το Σαν Φραντζίσκο, το έκανε το Τόκιο και ούτω καθεξής. Και το δεύτερο είναι να αποφασίσουμε πώς θα κινούμαστε μέσα στην πόλη. Ευχαριστούμε πολύ, Ναταλία. Θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι τα πολεοδομικά. Θεωρώ ότι δημιουργούν πολύ μεγάλα εμπόδια, πολύ μεγάλα αγκάθια στο να γίνουν περισσότερα πράγματα. Πρέπει όλες οι αδειοδοτήσεις, πρέπει η διαχείριση των χρήσεων γης, πολύ βασική. Δεν μπορεί ακόμα να συζητάμε για το κτηματολόγιο, δεν μπορεί ακόμα να συζητάμε για περιοχές εκτός σχεδίου. Δηλαδή, είναι αστείο. Περιοχές εκτός σχεδίου μέσα στην Αθήνα. Είναι πολύ αστείο. Για μένα η πολιτεία πρέπει να δώσει βάση σε αυτά και μιας και είμαστε στο στάδιο που βρισκόμαστε, που είναι αρκετά πίσω, να το κάνει με σωστό τρόπο. Δηλαδή να εντάξει μέσα σε αυτό βιοκλιματικά στοιχεία, στοιχεία εφορίας, στοιχεία ανθεκτικότητας. Αν έπρεπε, ας πούμε, να πω κάτι σημαντικό, θα ήταν αυτό. Μετά πιστεύω ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία θα ακολουθήσει και θα υποστηρίξει. Θα χτίσει πάνω σε αυτό. Ναι. Νομίζω ότι όλα αυτά που είπατε, η Λερνιώ τα άκουσε με πολύ μεγάλη προσοχή, με την ιδιότητα της Αντιδημάρχου, ναι, αστικής ανθεκτικότητας και πρασίνου. Οπότε το κλείσιμο από σένα, Λερνιώ. Οπότε και εγώ θα πω δύο πράγματα, ένα σε μάκρο επίπεδο και ένα σε μίκρο επίπεδο. Το μάκρο επίπεδο είναι, πιστεύω ότι θέλει όραμα και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά που ακούω σήμερα, γιατί τουλάχιστον στους δικούς σας τομείς υπάρχει αυτό και είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάποια στιγμή να υπάρχει μία να υπάρχει μια συμφωνία στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης για το πού είναι το όραμα και προς το πού πηγαίνουμε. Οπότε να μπορέσουμε να συγχρονιστούμε και η λογική της μητροπολιτικής διακυβέρνησης θα ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη και να μην έχουμε το Δήμο και την αποκεντρωμένη και την περιφέρεια και το ξέρω εγώ τι και αυτή την τρελή, τα τρελά θεσμικά επίπεδα που πρέπει να έχουμε όλα αυτά τα εμπόδια. Οπότε αυτό είναι, θέλει τόλμη και όραμα, πραγματικά και μια έτσι θεσμική πολύ πιο συγκεκριμένη που κάποια στιγμή ελπίζω να γίνει, γιατί νομίζω ότι είναι μονόδρομος και νομίζω ότι αυτό που έλεγες εσύ, Αλίκη, είναι αλήθεια. Και το άλλο, το πολύ μικρό, είναι τα δέντρα της Αθήνας. Νομίζω ότι τα δέντρα της Αθήνας είναι κάτι που πρέπει να είμαστε όλοι πολύ, να τα πλησιάσουμε με πολύ αγάπη και με πολύ προσοχή. Και εδώ θα κλείσω. Ωραία, και εγώ να σας ευχαριστήσω.